Πασάκη είστε μαζί μας. Καλησπέρα σας. Για πείτε μας λοιπόν, πού καταλήξατε σε αυτή τη σύσκεψη σήμερα, έτσι όσο κοιτάξτε, πιο γραμματικά γίνεται. Ναι. Όπως είχα συνεννοηθεί και με τους συνεργάτες σας κατά τη διάρκεια της προεργασίας που κάναμε για να βγω στον αέρα, δεν έχω να δηλώσω κάτι παραπάνω από αυτά που είπε η κυρία Περιφερειάρχης και ο κύριος Πρίτανης. Σαν FM για να συμμετάσχω στην εκπομπή, να συζητήσω για κάποια θέματα που... Για τα πρέπει να γίνει, για το τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα αυτό. Α, το τι πρέπει να γίνει από εδώ και πέρα. Θα πρέπει να δούμε λίγο πώς θα μπορέσουμε να προστατεύσουμε τον οικισμό από τα προβλήματα τα οποία προέκυψαν. Δηλαδή θα πρέπει να σχεδιαστούν κάποια έργα. Το πρόβλημα που έχουμε στην περιοχή αυτή είναι ότι έχουμε ένα, προφανώς, έχουμε ένα ρέμα το οποίο διέρχεται μέσα από τον αστικό ιστό. Ένα ρέμα το οποίο η Κίτη πλέον δεν υφίσταται. Έχει εξ ολοκλήρου μπαζωθεί και οικοδομηθεί. Οπότε θα πρέπει με βάση αυτό το γνώμονα να γίνουν κάποια έργα προκειμένου να προστατευτεί από εκεί και πέρα ο οικισμός. Αυτό που θα ήθελα να πω είναι ότι αν δείτε λίγο την επέκταση σχεδίου που έχει σχεδιαστεί για την περιοχή της Μάνδρας, θα διαπιστώσετε ότι έχουν κοπεί οικοδομικά τετράγωνα χωρίς καν να λαμβάνεται υπόψη η παρουσία του ρέματος στο άχτιστο αυτό τμήμα του οικισμού. Δηλαδή, ουσιαστικά ετοιμάζουμε και άλλες οικοδομές και άλλα κτίσματα τα οποία στο μέλλον θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα από αντίστοιχα πλημμυρικά φαινόμενα. Φανταζόμαστε ότι θέλουμε να ελπίζουμε τουλάχιστον ότι όλα αυτά τα σχέδια που είναι στα χαρτιά, μετά από όλα αυτά τα τραγικά που είχαμε, θα ανασχεδιαστούν. Ναι, διότι δεν μπορεί να υπάρξει επέκταση της πόλης χωρίς να ληφθούν υπόψη τα προβλήματα και οι συνέπειες που είχαμε σε αυτή την περιοχή. Αυτό είναι το προφανές. Αν δείτε όμως τα οικοδομικά τετράγωνα τα οποία έχουν ήδη κοπεί και οι δρόμοι οι οποίοι έχουν ήδη προχαραχθεί, θα διαπιστώσετε ότι δυστυχώς έχει ήδη σχεδιαστεί η επέκταση της πόλης και μπορεί ήδη να έχουν αρχίσει να πολλούνται και οι ιδιοκτησίες. Θα πρέπει δηλαδή να γίνει κάτι συνήθως στη βάση και όχι... Ναι, καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Κύριε Λουπασάκη, με βάση τη δική σας τεχνογνωσία, υπάρχει κάτι που μπορεί να ξεκινήσει άμεσα να γίνεται? Διότι είμαστε στην αρχή του χειμώνα, η κατάσταση είναι αυτή που όλοι γνωρίζουμε και το ερώτημα είναι αν υπάρχει κάτι που είναι άμεσα, που είναι εφικτό να γίνει άμεσα. Εσείς τι λέτε σε αυτό? Άμεσα είναι δύσκολο να μπορεί να γίνει κάτι, για να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς. Δηλαδή, θα πρέπει να γίνουν μελέτες οι οποίες θα προσδιορίσουν τις πλημμυρικές παροχές και να σχεδιαστούν, να δημοκρατιστούν και να ξεκινήσουν κάποια έργα, το οποίο καταλαβαίνετε ότι με τους ρυθμούς που γίνονται αυτές οι διαδικασίες στο ελληνικό δημόσιο σίγουρα είναι ιδιαίτερα χρονοβόρες. Δεν είναι κάτι δηλαδή το οποίο μπορούμε να κάνουμε άμεσα. Αυτό που ελπίζω για να, είναι ότι επειδή αυτά τα φαινόμενα δεν έχουν πάρα πολύ μεγάλη περίοδο επανάληψης, ελπίζω ότι μέσα στους αυτόνικες, στους επόμενους χειμώνες, στους άμεσους, δεν θα έχουμε αντίστοιχα προβλήματα. Μόνο σε αυτό μπορούμε να βασιστούμε στην παρούσα φάση. Δεν υπάρχει δηλαδή. Δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια. Ο οικισμός έχει χτιστεί πάνω στην διακλάδωση, στο σημείο συγκέντρωσης, συνάντησης τριών ρεμάτων. Οι κήτες των ρεμάτων αυτών έχουν μπαζωθεί εξ ολοκλήρου και έχουν δομηθεί. Είναι δηλαδή χτισμένο στο πιο ακατάλληλο σημείο ο οικισμός της Μάνδρας. Με δεδομένο ότι θα ξεκινήσουν στο αμέσως επόμενο διάστημα και να δίνονται κάποια χρήματα από την πολιτεία για ανακατασκευή των σπιτιών, τι θα γίνει με αυτά τα σπίτια που είναι όλα χτισμένα πάνω στο μπαζωμένο ρέμα? Τι εννοείται, δηλαδή? Όχι, είναι μια ρητορική ερώτηση. Στην πραγματικότητα δεν περιμένω από εσάς να απαντήσετε, αλλά κανονικά καταλαβαίνουμε ότι χρειάζεται ένας ανασχεδιασμός ευρύτερος της περιοχής. Ναι, πρέπει να σχεδιαστούν έργα. Για παράδειγμα, τώρα δεν ξέρω αν αυτά θα είναι τα καταλληλότερα έργα που θα επιλεγούν από αυτούς που θα κάνουν τις μελέτες. Θα πρέπει να σχεδιαστούν κάποιες περιμετρικές τάφροι, οι οποίες να μπορούν να συγκεντρώσουν τα νερά τα οποία κατεβαίνουν από τα ρέματα αυτά και να τα διοχετεύσουν σε κατάλληλους αποδέκτες. Αυτό μπορεί να γίνει άμεσα, δεν μπορεί? Δεν είναι τόσο εύκολο να γίνει άμεσα. Καλά, πρέπει δεν να λέμε αύριο, γίνει... αλλά μέσα στο χειμώνα να γίνει. Σε κάποιους χειμώνες, μάλλον είπε. Σε κάποιους χειμώνες. Πρέπει να γίνει σχεδιασμός των έργων αυτών και δημοκράτηση. Τώρα, ενδεχομένως, κάποια τμήματα της απορροής αυτής θα πρέπει να διοχετευτούν σε υπόγειους αγωγούς που θα διέρχονται από την
κήτη της κήτες των ρεμάτων, όποιες ήταν πριν, δηλαδή από τους δρόμους που πλέον έχουν, έχουν αντικαταστήσει τις κήτες. Αυτά είναι κάποια έργα που θα τα μελετήσουν, φαντάζομαι, όποιοι αναλάβουν αυτό το έργο και θα τα πρέπει να δρομολογηθούν. Λέτε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα θωράκισης της πόλης, ο χείρος της πόλης από μια νέα θεομηνία μέσα στους επόμενους μήνες, μέσα στους χειμερινούς μήνες, με άμεσα μέτρα. Το μόνο που μπορεί να γίνουν είναι κάποια σχέδια για την πολιτικής προστασίας, για την προστασία των κατοίκων. Δηλαδή να γίνουν κάποια πλάνα εκένωσης, προειδοποίησης. Μόνο αυτά μπορούν να γίνουν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Όπως αντιλαμβάνεστε, έργα δεν είναι τόσο εύκολο να γίνουν από τη μια μέρα στην άλλη. Είναι έργα τα οποία δεν έχουν γίνει τόσες δεκαετίες. Είναι δυνατόν να σχεδιαστούν και να εκτελεστούν μέσα σε δύο μήνες. Το Πολυτεχνείο, κύριε Λουπασάκη, θα συμμετέχει στην. Θα κάνει τις δικές του προτάσεις για την απαιτούμενη, από ό,τι καταλαβαίνουμε, αλλαγή και του θεσμικού πλαισίου για τα αντιπλημμυρικά έργα. Είναι όπως σας τα είπε ο κύριος Πρίτανης, θα συμμετάχουμε σε κάποιο στρατηγικό σχεδιασμό κάποιων έργων για την προστασία από τις πλημμύρες. Δεν έχει γίνει ακόμα κάτι παραπάνω, δηλαδή η συνάντηση αυτή που έγινε σήμερα ήταν το πρώτο βήμα. Δεν έχει ακόμα η επιτροπή που συστάθηκε, δεν έχει καν ακόμα συνεδριάσει για να μπορώ να σας πω κάτι παραπάνω. Ο πλέον κατάλληλος είναι ο κύριος Πρίτανης, εγώ δεν είμαι κατάλληλος να σας... Μάλιστα.